7% έχουν αγγίξει τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή του 2024 και μέχρι και την 21η Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 100 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 76 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και 24 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν καθόλου εκδηλώσεις. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται αγγίζει τους 21, με τους 13 να βρίσκονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ και 8 να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Από τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων και καταγεγραμμένων κρουσμάτων, οι 59 έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο, 8 δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ 12 απεβίωσαν, με έναν εξ αυτών στην Ροδόπη. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 83 έτη, με το εύρος να κυμαίνεται από τα 61 έως και τα 92 έτη. Αναλυτικότερα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 7 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα 3 εξ αυτών να εντοπίζονται στο νομό Εύρου. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι του νομού δείχνουν να παραμένουν ψύχρεμοι, αναφέροντας ότι είναι εξοικειωμένοι με το τσίμπημα του κουνουπιού, το οποίο είναι συνυφασμένο με το οικοσύστημα της περιοχής. Θα θέλαμε να μας πείτε αν σας έχει θορυβήσει το γεγονός ότι έχουμε 7 κρούσματα Δυτικού Νείλου στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Εύρου. Και δεν με θορυβεί. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί, δηλαδή τώρα με ποιο τρόπο θα το δουν αυτοί που γνωρίζουν το αντικείμενο. Εσείς γνωρίζετε ποια μέτρα πρέπει να πάρετε για τη δική σας προφύλαξη? Εγώ παίρνω, έχω κουνουπιέρα, δεν με τσιμπάει εμένα το κουνούπι, όλα μέλι γάλα. Καθόλου. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πάρουμε μέτρα προφύλαξη? Προφύλαξη, ο αρχηγός, η κυβέρνηση, αυτός είναι αρμόδιος για αυτά τα πράγματα, ξέρει να τα κάνει καλά. Ωστόσο, εσείς έχετε ατομική ευθύνη προσωπική για το αν θα σας τσιμπήσουν τα κουνούπια ή όχι. Τι πρέπει να κάνετε? Άμα με τσιμπήσουν τα κουνούπια, έχω αλόι, βάζω αλόι και είμαι μια χαρά. Θα θέλατε να μου πείτε αν έχετε θορυβηθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δεν έχω τέτοιο αυτό. Δεν φοβάστε μη σας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι και αποκτήσετε κι εσείς τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δεν φοβάμαι. Τι κάνετε για να προστατευτείτε από το τσίμπημα των κουνουπιών? Τίποτα. Δεν σας τσιμπάνε? Όχι. Είστε τυχερός? Φεύγουν. Πώς προστατεύεστε από τα κουνούπια? Καθόλου. Με τσιμπάνε. Άρα δεν έχετε κανένα φόβο? Όχι, δεν φοβάμαι εγώ. Από τον Εύρο είμαστε. Τι να κάνουμε, μας τσιμπάνε. Θα θέλατε να μου πείτε αν σας ανησυχεί ο ιός του Δυτικού Νείλου με το τσίμπημα των κουνουπιών? Όχι, δεν μας ανησυχεί. Προφυλάσσεστε? Όχι ιδιαίτερα. Είμαστε συνηθισμένοι? Ναι. Οπότε δεν τρέφουμε κάποιους φόβους αν θα αποκτήσουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου? Όχι. 3 κρούσματα Δυτικού Νείλου στην Αλεξανδρούπολη. Μας προβληματίζει, μας φοβίζει, μας θορυβεί? Δεν νομίζω. Μάλλον και αυτό είναι κάτι σαν τον κορονοϊό. Φούσκα. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουμε από το τσίμπημα του κουνουπιού και έτσι ώστε να μας μεταδώσει τον ιό του Δυτικού Νείλου? Τόσα χρόνια ακούμε Δυτικό Νείλο και Δυτικό Νείλο και δεν έχουμε κανένα κρούσμα που να έχει πάθει κάτι. Ωστόσο, παίρνουμε κάποια μέτρα προφύλαξης? Όχι. Κανονικά, όπως κάθε χρόνο. Αντικουνουπικό? Ναι, που και που, όταν είναι πολλά. Αλλιώς δεν αγχωνόμαστε. Όχι, όχι. Όλα normal.